Είμαστε με τον Ιθύνοντα κατά πολλούς νου της σημερινής Δημοτικής Αρχής, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τον κύριο Κώστα Κατσαρό. Κύριε Κατσαρέ, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κατά την εκδήλωση της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, ο Δήμαρχος Λέσβου λίγο εις πολύ χαρακτήρισε το 2018 ως την χρονιά που είναι στοίχημα να αποδειχθεί η πιο παραγωγική της θητείας. Στηριζόμενος και πάνω στις ομολογουμένως γαλαντόμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης κατά την πρόσφατη συνάντησή σας στην Αθήνα, για έργα πνοής και για έργα που έμειναν για χρόνια βαλτωμένα. Τα παραδείγματα είναι λίγο εις πολύ γνωστά. Το κολυμβητήριο στα Θέρμα, το έργο για την προστασία της παραλίας Ερεσού, το master plan για την αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και χρηματοδότηση για επισκευές σε σχολεία και ευρείες ασφαλτοστρώσεις. Με δεδομένο πως έτσι κι αλλιώς η Δημοτική Αρχή τρέχει πολλές υποθέσεις έργων, όπως από το ΕΣΠΑ, και μιλάμε για την προοπτική της βιώσιμης αισθητικής ανάπλασης, ή το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προχωρήσετε σε όλες τις δημοπρατήσεις που έχουν μπει ως στόχο για το 2018. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Ορφανέ. Πραγματικά, στην κοπή της πίτας, ο Δήμαρχος Σπύρος Γαλινός δήλωσε ευθαρσώς και σωστά ότι αυτή η χρονιά, το 2018, θα είναι η χρονιά που θα αρχίσει, που θα φανεί, που θα αρχίσει να φαίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής. Αυτό προκύπτει μέσα από μια δουλειά των τελευταίων χρόνων, συστηματική, που έχει γίνει στο Δήμο Λέσβου, συνολικά για όλο το νησί, παρόλο που περάσαμε δύσκολα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρουν οι πολίτες της Λέσβου, από ένα προσφυγικό, το οποίο ξεκίνησε στην αρχή της θητείας μας, μην ξεχνάμε, αρχές του 2015 ξεκίνησε το προσφυγικό, και η έξαρσή του ήταν το τέλος του καλοκαιριού, με 1 εκατομμύριο σχεδόν κόσμο να περνάει από το νησί μας. Είχαμε τον πρόσφατο σεισμό, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, χιόνια τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός ο αρχικός, ο οποίος προβλεπόταν και στο πρόγραμμα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, και αυτόν υλοποιούμε. Ο σχεδιασμός δεν σταμάτησε ποτέ, παρόλες αυτές τις δυσκολίες, και τώρα το 2018 και βεβαίως το 2019 θα είναι οι χρονιές οι οποίες θα αναδείξουν το έργο το οποίο ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας. Τα αναφέρατε, οι στόχοι που βάλαμε από τότε, τα αναφέρατε σχεδόν όλα. Ο σχεδιασμός ο αρχικός ήταν σίγουρα το κολυμβητήριο να ξαναλειτουργήσει και να γίνει κολυμβητήριο στο νησί μας, κάτι που έλειπε. Όπως ξέρετε, το κολυμβητήριο το 2011, θυμάμαι καλά, έκλεισε λόγω στατικών προβλημάτων. Εμείς το ξαναφέραμε στο προσκήνιο το 2015 και μέσα σε 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2017, καταθέσαμε μια πλήρη μελέτη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, περιμένοντας τη χρηματοδότηση. Σίγουρα λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα έργα που θα επιδιώξουμε μέσα στο 2018 να δημοπρατήσουμε. Βέβαια, εκκρεμεί τυπικά, θεωρώ, η έγκριση των 5 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού του έργου. Υπήρξε και υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός όμως για το νησί της Λέσβου. Θα πρέπει, πριν προχωρήσουμε σε αυτά, να πούμε για το λιμάνι Σιγρίου, το οποίο με μεθοδικές παρεμβάσεις του Δημάρχου και μελών της Δημοτικής Αρχής ξαναξεκίνησε, ξαναπήρε μπρος, λειτουργεί, αυτή τη στιγμή λειτουργεί, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου το λιμάνι Σιγρίου. Παρόλα αυτά, οι πιέσεις ήταν αρκετές προς όλες τις κατευθύνσεις για να δημιουργηθεί μια δεύτερη μεγάλη είσοδος στο νησί μας και να αξιοποιηθούν το βόρειο και το δυτικό νησί. Υπήρξε σχεδιασμός για το master plan του λιμανιού, και αυτό ήταν βαλτωμένο, και αυτό χρόνια, ενώ είχε δημοπρατηθεί για να γίνει αυτή η διαδικασία, το ξεχώσαμε και αυτό, το βγάλαμε από τα σιτάρια, το τρέξαμε, και αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών για τις απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται για να πάρει ΦΕΚ αυτή η ιστορία.
Είναι ο δρόμος Καλονής Ιγρίου, ο οποίος και αυτός στην τελευταία επίσκεψη που κάναμε και όπως σωστά αναφέρατε στον κύριο Δέδε, ξεκινάει άμεσα. Ήδη δόθηκαν τα χρήματα τα επιπλέον που απαιτούνταν και θα το ξεκινήσει η ίδια εταιρεία που το είχε πάρει, δεν θα ξαναδημοκρατηθεί. Είναι η πύλη εισόδου στο Πλωμάρι, έτσι, η οποία το τελευταίο διάστημα είναι σε καλό δρόμο, την τρέχει το λιμενικό ταμείο και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Άρα δημιουργούμε ανάπτυξη και στο νότιο νησί και βλέπετε ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν ξεκίνησε χτες, ξεκίνησε από την πρώτη μέρα της θητείας μας ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη γενικότερα του νησιού. Και βεβαίως μέσα στο 2018 θα φανούν και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η οποία θα ξεκινήσουμε το πάρκο της Αγίας Ειρήνης, το οποίο θα δημοκρατηθεί, ευελπιστούμε, την άνοιξη του 2018. Θα ξεκινήσουμε σε συνεργασία με την αρχαιολογία, που οφείλω εδώ να πω ότι η συνεργασία μας είναι άψογη και συγκεκριμένα με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον οποίο και δημόσια ευχαριστώ. Άρα λοιπόν ξεκινάμε και τα τσαμάκια, που συνολικά το έργο της αρχαιολογίας και το έργο του Δήμου Λέσβου πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί θα αναδείξουμε μια περιοχή που τη χρειάζεται ο πολίτης της πόλης, που παλιά ήταν πόλος έλξης και ο περίπατος, τώρα θα γίνει και ποδηλατόδρομος, όπως πολλές φορές έχουμε πει, και πεζόδρομος, θα αναπλαστεί όλη η περιοχή. Θα αυξήσει και την επιχειρηματικότητα, γιατί εκεί θα λειτουργήσουν κάποια μαγαζιά, το ήδη υπάρχουν στην Πλάζ και τα λοιπά, αναπτύσσουμε και την επιχειρηματικότητα. Θα φτιάξουμε καταρχήν τον κόμβο, την είσοδο της πόλης από τη μεριά του αεροδρομίου. Από τον πύργο Γιαννέλη μέχρι τη Σουράδα. Αυτά τα τρία που είπα θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2018, με πρώτο το πάρκο της Αγίας Ειρήνης και έπονται τα άλλα δύο. Και το 2019 θα ολοκληρώσουμε με τις προτάσεις των έργων στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που αφορούν τον ποδηλατόδρομο Σουράδα-Νεάπολη, που και αυτό είναι ένα έργο που το ξεκολλήσαμε μετά από 20 χρόνια, 18 αν θυμάμαι καλά, που δεν έπαιρνε έγκληση περιβαλλοντικών όρων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο και ευελπιστούμε το επόμενο τρίμηνο, εξάμηνο να απελευθερωθεί αυτό το έργο, να πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις και αρχές του 19 να προχωρήσουμε σε δημοπρατήσεις. Για να κλείσουμε με το ΒΑΑ, είναι και τα πράσινα σημεία, υπόγειοι κάδοι και όλο αυτό το πακέτο. Αυτά περίπου στο, 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο δεύτερο πακέτο. Αυτή είναι σε δεύτερη φάση. Πιστεύω να ανοίξει πρόσκληση στο πρώτο εξάμεινο, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Η υλοποίηση όμως πιστεύω θα πάμε αρχές του 19 για να είμαστε έτοιμοι για δημοπρατήσεις αυτών των έργων. Άρα λοιπόν πρέπει έχετε διαπιστώσει, θεωρώ, και θα φανεί ότι υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός για το νησί της Λέσβου. Παράλληλα έχουμε και τα έκτακτα, όπως το ειδικό αναπτυξιακό που εμφανίζεται. Ναι. Και έχουμε και από εκεί κάτι συγκεκριμένο για το 2018. Το ειδικό αναπτυξιακό ξεκίνησε με τυμπανοκρουσίες ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα στο Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο. Τελικά αυτό το πρόγραμμα στο Δήμο Λέσβου απέφερε μόνο μία ένταξη, η οποία μας ήρθε και πρόσφατα, το συγκρότημα της Ακαδημίας της Πόλης της Μυτιλίνης με 2.600.000 ευρώ. Οι διαβεβαιώσεις που παίρνουμε από τα αρμόδια Υπουργεία είναι ότι σε επόμενη φάση θα μας εντάξουν και άλλα έργα. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση 10 έργων, συνολικού προβλησμού περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, λίγο καταλαγιάσαμε, ας πούμε, και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά πήραμε αυτό το έργο και εντός του 2018 ευελπιστούμε και σε αυτή τη δημοπράτηση. 2.590.000 ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτά όμως. Εμείς ό,τι πρόγραμμα ευρωπαϊκό ανοίγει στο ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίου και σε τομεακά προγράμματα καταθέτουμε προτάσεις. Έτσι χαρακτηριστικά να σας πω ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις, έτσι να σας πω και τα ποσά, 36
62.772.000 ευρώ καταθέσαν προτάσεις. Εντάξαμε μέχρι στιγμής 20.873.000. Απορρίφθηκαν 29 εκατομμύρια από τις προτάσεις μας και μένει υπόλοιπο που περιμένουμε να ενταχθούν 12.731.000 ευρώ. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για το νησί. Εγώ που έχω ασχοληθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1999 με δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Μυτιλίνης τότε και οι υπόλοιποι Δήμοι και ο Δήμος Λέσβου τώρα έχει εντάξει τόσο μεγάλο ύψος έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι πηγές χρηματοδότησης πια είναι μόνο τα ευρωπαϊκά χρήματα. Οι Δήμοι, όπως ξέρετε, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Δεν υπάρχει, όπως γινόταν παλιά, κατεβαίναν στην Αθήνα οι Δήμαρχοι, πήγαν σε κάποιο Υπουργείο, παίρναν 1 εκατομμύριο ευρώ, πιο παλιά παίρναν 10 εκατομμύρια δραχμές, κάνουν ένα έργο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Οι Δήμοι συντηρούνται με τα λεφτά που εισπράττουν από τον πολίτη και αυτά από τις χρηματοδοτήσεις, από τις μειωμένες χρηματοδοτήσεις από το κράτος. Άρα δεν έχουν δυνατότητες αναπτυξιακές. Δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για να αναπτύξουν στη συγκεκριμένη περίπτωση το νησί μας. Άρα λοιπόν έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος, ήταν εξαγγελία του Δημάρχου στην αρχή, ότι θα δημιουργήσει αντιδημαρχία για ευρωπαϊκά προγράμματα. Και όντως τη δημιούργησε και εντάξει, τον ευχαριστώ που τοποθέτησε και εμένα εκεί. Και πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε και προχωράμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που τρέχουν, μιλάμε πάντα για έργα. Πόσο εύκολο όμως είναι να φτάσετε μέχρι τη δημοπράτηση, γιατί ο κόσμος ακούει, αλλά από πίσω υπάρχει μια τεχνική υπηρεσία, υπάρχουν μελέτες που πρέπει να γίνουν. Mm. Δηλαδή ακόμη και εξασφαλισμένη να είναι χρηματοδότηση, δεν είναι τόσο εύκολη η πορεία προς τη δημοπράτηση. Μπορεί πράγματι η τεχνική υπηρεσία να στήριξει όλο αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα. Επειδή κάνουμε τακτικές συναντήσεις και κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα, είναι πρωτόγνωρο αυτό και για τις υπηρεσίες του Δήμου ακόμα. Κάποιες φορές αυτή η πίεση, η καθημερινή, το τρέξιμο για να προλάβουμε ημερομηνίες και εντάξεις έργων, δημοπρασίες κτλ. Κάποιες φορές δεν μπορεί να ανταποκριθεί η υπηρεσία, αυτό είναι πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο η τεχνική υπηρεσία, είναι και οι άλλες υπηρεσίες, η οικονομική υπηρεσία και ο πολιτισμός, οι 8 διευθύνσεις τέλος πάντων του Δήμου δυσκολεύονται, γιατί τους έχουμε φορτώσει πολύ. Απ' την άλλη μεριά είναι μια πρόκληση και για τους ίδιους τους υπαλλήλους του Δήμου και βέβαια εδώ ιδιαίτερος τεχνικής και για μας. Είναι μια πρόκληση να προλάβουμε, να δημοπρατήσουμε, να παράξουμε έργο. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια. Υπήρχε μια λογική και από τους παλιούς Δήμους κυρίως, κάποιες καθημερινότητες, η οποία ήταν με μικρό στόχο. Εμείς τώρα, εδώ και 2-3 χρόνια, αυτόν τον στόχο τον έχουμε ανεβάσει πολύ. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτή την οτροπία. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει οι υπηρεσίες. Νομίζω ότι αποδίδουν το μέγιστο των δυνατήτων τους. Εμείς ζητάμε κι άλλα και θα φανεί εκ του αποτελέσματος, όπως καταλαβαίνετε. Ζητώντας βέβαια κι άλλα, ανεβάζεται και τον πύχη, έτσι. Ανεβαίνουν και οι προσδοκίες. Ανεβαίνουν οι στόχοι, ανεβαίνει ο πύχης. Σήμερα το είχαμε φοβάστε. Μια... Του φοβάστε. Δεν σας κρύβω πως ναι. Δηλαδή όταν εμείς βγαίνουμε και εξαγγέλουμε πράγματα ότι πρέπει να κάνουμε. Καταθέτουμε προτάσεις σε προγράμματα που ανοίγουν τομεακά σε όλα τα επίπεδα. Δεν σας κρύβω ότι το φοβάμαι λίγο ως προς το αποτέλεσμα.
Εμείς όμως δουλεύουμε καθημερινά και ευελπιστούμε ότι θα είναι αισιόδοξο το αποτέλεσμα και για το καλό του πολίτη, για το καλό του νησιού μας. Επιμένουμε στο θέμα του κολυμβητηρίου, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί, πιστεύω, περισσότερο τον κόσμο, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, από το 2011 αγνοείται, δεν υπάρχει κολυμβητήριο. Mm-hmm. Έχουν γίνει άλματα λέω εγώ, πρόοδου τον τελευταίο χρόνο. Ο Νίκος Καρασάβος, συνάδελφός σας, έχει δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, η χρηματοδότηση ακόμα αγνοείται. Πόσο εφικτό πράγματι είναι να γίνει η δημοπράτηση του έργου μέσα στο 2018, που είναι και ο βασικός σας στόχος? Ναι, πραγματικά, όπως είπαμε και στην αρχή, το κολυμβητήριο ήταν από τις πρώτες εξαγγελίες του Σπύρου του Γαλινού, του Δημάρχου και αυτής της Δημοτικής Αρχής. Όντως το 2011 έκλεισε λόγω στατικών προβλημάτων το υπάρχον κολυμβητήριο, που τώρα έχει χειροτερέψει ακόμα η κατάστασή του, και πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί ένα νέο κολυμβητήριο. Εμείς καταφέραμε στα δύο χρόνια από τότε που εξαγγέλθηκε, δύο και κάτι, να οριμάσουμε, να το μελετήσουμε, να επιλέξουμε τη θέση και να περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Είναι εφικτό το κολυμβητήριο να δημοπρατηθεί εντός του 2018. Ο Νίκος Καρασάβας, που συνεργαζόμαστε καθημερινά γι' αυτό, κάνουμε συνεχείς σκέψεις με τις υπηρεσίες, με τις αντιδοτήσεις κτλ. Όντως το έχει πάρει από την αρχή το θέμα. Από ένα σημείο και μετά μπήκα και εγώ στη μέση με την τεχνική υπηρεσία. Είναι εφικτό να δημοπρατηθεί το 2018. Η χρηματοδότηση θεωρώ ότι είναι τυπική να δοθεί. Εάν δεν δοθεί, θα είναι μεγάλο φάουλ, έτσι να πω, στην ποδοσφαιρική ορολογία, από την κυβέρνηση. Έχει έρθει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Συναδεινός, στο νησί. Ναι. Λέγεται ότι είναι πιθανό να έρθει και ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Ο κύριος Βασιλιάδης, ναι, μας το είπε στην Αθήνα, την τελευταία επίσκεψη, ότι θα έρθει να το εξαγγείλει. Να μην ανησυχούμε. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εξαγγελθεί. Εμείς όμως δεν περιμένουμε αυτό, έτσι, δουλεύουμε καθημερινά. Πήραμε την έγκριση από την αρχαιολογία, την οποία και ευχαριστούμε δημόσια, σας το είπα και προηγουμένως, για όλη αυτή την καλή συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, και στο κολυμβητήριο και συγκεκριμένα τον προϊστάμενο της αρχαιολογίας, τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Συνεχίζουμε ακόμα, υπάρχουν κάποιες εγκρίσεις που πρέπει να πάρουμε, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και για μας. Όπως μια έγκριση, επειδή εκεί υπάρχουν γεματικά λουτρά και πρέπει σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου να πάρουμε ειδική έγκριση. Υπάρχει ειδικό τμήμα που δίνει αυτές τις εγκρίσεις. Έχουμε επικοινωνήσει, μας έχουν ζητήσει κάποια χαρτιά να στείλουμε. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να πάρουμε κάποιες άλλες εγκρίσεις. Θεωρώ ότι είναι εφικτό τέλος, μετά το καλοκαίρι του 2018, να είμαστε έτοιμοι για δημοπράτηση για αυτό το μεγάλο έργο. Νωρίτερα, πριν το καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουμε να βλέπουμε εργασίες για την παραλία της Ερεσού. Μιλάω για το προσωρινό έργο, μιλάμε για την άρση της διάβρωσης της παραλίας της Ερεσού, που έχουμε τα χρήματα. Και είναι ένας πρόδρομος αυτή η παρέμβαση για το μεγάλο έργο για την προστασία της παραλίας της Ερεσού. Σε αυτό ήσασταν παρόν στη συνάντηση με τον κύριο Δέδε. Βεβαίως. Η παραλία της Ερεσού, εκεί εμείς από την αρχή, από το καλοκαίρι του 2015 πάλι, ξεκινήσαμε για την παραλία της Ερεσού, η οποία ήδη είχε υποστεί σοβαρή διάβρωση, η οποία όσο περνάνε τα χρόνια επιδεινώνεται. Είχαμε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για ένα ολόκληρο χρόνο με υποβρύχια κάμερες έχουν καταγραφεί η πορεία των ρευμάτων. Αυτά όλα τα στοιχεία, η πορεία των ρευμάτων που κατέστρεψαν κάποιες ξέρες, ας πούμε, που υπήρχαν, οι οποίες έπαιζαν το ρόλο να αναποθέτουν άμμο στην παραλία και να μην φεύγει πίσω. Αυτές οι ξέρες καταστράφηκαν από τα υπόγεια ρεύματα και με τους ανέμους και από τους νοτιάδες κυρίως. Άρα τον πρώτο χρόνο τα καταγράψαμε αυτά. Αυτά τα στοιχεία τα δώσαμε στο
κύριο Καραμπά, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, πολύ αξιόλογος καθηγητής, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί μας και μας έφτιαξε την ακτομηχανική μελέτη, τι πρέπει να γίνει σε αυτή την παραλία. Εμείς πήγαμε στο Υπουργείο Υποδομών, τελευταία φορά πήραμε το OK της χρηματοδότησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που πιέζουμε καταστάσεις γι' αυτό. Εδώ και ένα χρόνο πιέζουμε καταστάσεις για την RSO και είμαστε στην ευχάριστη θέση μας, το ανακοίνωσε ο κύριος Δέδες, ότι ήδη έχουν μπει στον προπολογισμό του 18 του Υπουργείου Υποδομών 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 200.000 από αυτά τα 2,5 εκατομμύρια μας δόθηκαν τελευταίες μέρες του χρόνου για να εναποθέσουμε προσωρινά άμμο στην παραλία μέχρι ότου ολοκληρώσει το Υπουργείο Υποδομών τη μελέτη και την κατασκευή του έργου της παραλίας της Ερεσού με τα υπόλοιπα 2.300.000 ευρώ. Και αν απαιτηθούν θα μπουν και παραπάνω χρήματα. Άρα λοιπόν εμείς το επόμενο διάστημα τρέχουμε, ήδη ξεκινήσαμε, ήδη μιλήσαμε με εταιρείες που μπορούν να μας κάνουν αυτή την εναπόθεση άμμου στην παραλία, δηλαδή αν τα βαθιά να πάρουν άμμο και να την εναποθέσουν εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Ήδη μιλήσαμε με κάποιες εταιρείες, ήδη έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο. Πιστεύω, επειδή και αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί είναι θέμα εγκρίσεων, δεν ξέρουμε πώς θα μας καθυστερήσει το ΓΕΝ που πρέπει να πάρουμε έγκριση, η κτηματική που πρέπει να πάρουμε κάποιες εγκρίσεις, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις να πάρουμε έγκαιρα τις εγκρίσεις για να πάρουμε άμμο από τα βαθιά, από 10 έως 15 μέτρα, να πάρουμε άμμο και να τον αποθέσουμε στην παραλία, ούτως ώστε τα επόμενα 2-3 χρόνια να μην συνεχίσει η διάβρωση και εντωμεταξύ το Υπουργείο να προλάβει να μελετήσει και να κατασκευάσει το έργο. Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, μάλιστα μερικές έχουν ξεκινήσει ήδη και για τα σχολεία. Και μάλιστα για πρώτη φορά, και όχι και μόνο λόγω σεισμού, γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις για τις σχολικές υποδομές. Πιστεύω ότι πολλά χρόνια έχουν να πέσουν χρήματα στα σχολεία του νησιού μας και αυτό φαίνεται, το ξέρουν αυτοί που έχουν τα παιδιά τους, οι καθηγητές, οι γονείς κτλ. Και πιστεύω ότι για πρώτη φορά το 2017 είδανε να γίνονται τέτοιες γενναίες παρεμβάσεις στα σχολεία. Αρχής γενομένης από το σεισμό. Σχολεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Εμείς το 2017 φτιάξαμε 44 σχολιά με μικρές παρεμβάσεις αλλά ουσιώδες, δηλαδή είδαν οι μαθητές της τάξης τους βαμμένες, ας πούμε, είδαν τα κεραμίδια να μην βάζουν νερά σε κάποια σχολιά, μονώσαμε, κάναμε κάποιες δουλειές εξαιτίας του σεισμού, αλλά εμείς προχωρήσαμε και λίγο παραπάνω, δηλαδή από τις ζημιές που δημιουργήθηκαν το σεισμό εμείς κάναμε παραπάνω εργασίες σε αυτά τα σχολεία, σε συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον Παναγιώτη τον Κατσαβέλη, έτσι. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτός έκανε τις μικροπαρεμβάσεις και ο Δήμος με την τεχνική του υπηρεσία έκανε τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά και το 2017, τέλος του 2016 και αρχές του 2017, ανοίξαν προγράμματα για σχολιά. Οπότε εμείς μπουκώσαμε, ας πούμε, το πρόγραμμα. Καταθέσαμε πολλές προτάσεις για τα σχολιά. Ενδεικτικά σας αναφέρω το 6ο Δημοτικό Σχολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου, συμβατικής δαπάνης 1.800.000 εξεκινήσει. Το 3ο, 4ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο πάνω στα τεχνικά λύκεια, όπως όλοι ξέρουμε, στην πόλη της Μυτιλίνης, δημοπρατείται στις 16 Φεβρουαρίου. Είπαμε την Ακαδημία προηγουμένως από το ειδικό αναπτυξιακό άλλα 2.600.000. Έχουμε πάρει την ένταξη σε 4 νηπιαγωγεία, ανέγερση καινούριων κτηρίων στην Άγρα που έχουν το πρόβλημα πάρα πολλά χρόνια με τα παιδάκια εκεί. Επί της ουσίας δεν είναι σχολείο αυτό, δεν είναι εγκαταστάσεις σχολείου. Χτίζουμε καινούριο σχολείο. Στην Αρίσβη, της Καλονής και εκεί καινούριο νηπιαγωγείο. Στην Πέτρα καινούριο νηπιαγωγείο. Και στο Ταξιάρχης εδώ στην πόλη της Μυτιλίνης καινούργιο νηπιαγωγείο. Έχουμε μπει σε πρόγραμμα και δημοπρατούμε το 2018. Όλα αυτά που σας είπα θα δημοπρατηθούν το 2018. Κάνουμε τον Τραγάκιο Βρεφονηπιακό Πλωμαρίου. Κάνουμε τον πρώτο Βρεφονηπιακό Μυτιλίνης και αυτά θα δημοπρατηθούν το Μάρτιο. Αυτοί οι δύο Βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Εδώ πρέπει να εξάρω και την συμμετοχή και τη βοήθεια και τον προγραμματισμό και την καλή συνεργασία με τη συνάδελφό μου την Αναστασία την Αντωνέλη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. Άρα λοιπόν στα σχολεία έχουμε κάνει γενναίες παρεμβάσεις και μέχρι αρχές του 19 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις αυτές σε ό,τι αφορούν την παιδεία. Και έχουμε και μία θετική εξέλιξη, έτσι την εκλαμβάνουμε εμείς, αν μας πείτε, και για το μουσικό σχολείο και για το ειδικό σχολείο. Ναι, ναι, σωστά το θέτετε. Το μουσικό σχολείο είναι μια αμαρτία ετών. Είναι από οι δημοτικές αρχές του Δήμου Μυτιλήνης τότε, πιστεύω πριν 20 χρόνια περίπου, έχουν ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση του μουσικού σχολείου. Η αρχική πρόβλεψη ήταν στο Κατσάνιο, όπως όλοι ξέρουμε, που είχε χαρακτηριστεί και από το Γενικό Πολεοδομικό ότι εκεί μπορεί να χτίσεις ένα σχολείο. Εμείς προχωρήσαμε στην αγορά του Κατσάνιου, με τα δεδομένα όμως τα παλιά, δηλαδή ότι το μουσικό σχολείο θα έχει 100 μαθητές. Αυτή τη στιγμή το μουσικό σχολείο έχει 140, αν δεν κάνω λάθος, 150 και αυξάνονται. Άρα λοιπόν δεν επέτρεπαν οι όροι δόμησης για ένα τόσο μεγάλο σχολείο σε αυτό το συγκεκριμένο στο Κατσάνιο, το οποίο εμείς προχωρήσαμε στην αγορά του όμως και πολλοί μας κατηγόρησαν, μας λιδόρησαν γιατί να το αγοράσουμε λεφτά του Δήμου. Θεωρώ με μικροπολιτικά, μικροκομματικά συμφέροντα, εμείς το αγοράσαμε. Το 18 έχουμε έτοιμη τη μελέτη, να πούμε και γι' αυτό, θα το φτιάξουμε το κτίριο να μην καταρρεύσει, που είναι ένα στολίδι για την πόλη μας, και θα προχωρήσουμε το 19 στην ανέγερση δύο νηπιαγωγείων ή δύο βρεφονηπιακών σταθμών, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα, και θα το χρησιμοποιήσουμε για εκπαιδευτικούς λόγους. Για το μουσικό σχολείο θέλω να σας πω ότι χτες πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από συνεννόηση πάλι με το Υπουργείο Υποδομών, τον κύριο Δέδε, ο οποίος έδωσε εντολή τον πρώην ΟΣΚ, ΝΙΝΚΤΙΠ, ανώνυμη εταιρεία, να μας κάνει τη μελέτη για το Κατσάνιο, για την ανέγερση νέου σχολείου και για το ειδικό σχολείο στους πύργους Θερμής. Στους Θερμής. Έχουμε βρει εμείς τα οικόπεδα. Ναι, για το Κατσάνιο ήδη έχουμε βάλει στον προπολογισμό το 18 ένα ποσό για την αγορά οικοπαίδου. Το μουσικό σχολείο λοιπόν έχει πάρει τον δρόμο του. Θα αγοράσει ο Δήμος Λέσβου εντός του 18 στην περιοχή της Βαριάς, εκεί που προβλέπεται με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο η ανέγερση σχολείου. Θα αγοράσει το οικόπεδο. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του 18 θα μας έχει παραδοθεί και η μελέτη από την ΚΤΙΠ, από τις κτηριακές υποδομές. Και από το 19 θα πρέπει να ψάχνουμε πόρους χρηματοδότησης. Αυτό συμβαίνει και με το ειδικό σχολείο, που έχουμε ιδιόκτητο οικόπεδο στους πύργους Θερμής, ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου, 9 στρεμάτων, που εκεί θα γίνει το ειδικό σχολείο. Και αυτό το έχει αναλάβει η ΚΤΙΠ. Πήραμε και αυτή την απόφαση χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανατεθεί στην ΚΤΙΠ η μελέτη. Ευελπιστούμε ότι και αυτό το 18 θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, άρα θα ψάχνουμε να βρούμε χρηματοδότηση από αρχές του 19. Άρα λοιπόν κλείνουμε αυτή τη μεγάλη παρέμβαση που κάναμε στα σχολεία της Λέσβου, σε αυτή τη θητεία μας. Στην επόμενη ευελπιστώ να κάνουμε ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που έγινε πρώτη φορά στα σχολεία έγινε και πρώτη φορά στον αθλητισμό. Ο Δήμος Λέσβου για πρώτη φορά πήρε χρήματα με το Πράσινο Ταμείο, μην το ξεχάσουμε να το πούμε αυτό. Ήδη έχει πάρει δύο έργα, την πλακόστρωση του δρόμου από το λιμάνι Σιγρίου στην παραλία, ο μοναδικός δρόμος που βγάζει στην παραλία και περνάει μπροστά από το κάστρο του Σιγρίου. Ήδη έχει πάρει τους επόμενους δύο ή τρεις μήνες το πολύ δημοπρατούμε. Ήδη έχει πάρει χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για την ανάπλαση της πλατείας Πηγής, στον Πλάτανο της Πηγής. Και ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση για το πάρκο Παράδεισος των Παμφύλων, σε νέο μέτρο του Πράσινου Ταμείου,
και ευελπιστούμε και πιέζουμε για την ένταξη και αυτού του έργου. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν αφήνουμε κανένα πρόγραμμα, παντού καταθέτουμε προτάσεις, παρόλο που δεν βρήκαμε παρακαταθήκη. Έτσι. Αυτά που σας λέω όλα τον τελευταίο χρόνο ξεκινήσαμε, επί της ουσίας, να μελετούμε και να καταθέτουμε προτάσεις. Παρόλο που ήταν στον αρχικό μας προγραμματισμό, τον τελευταίο χρόνο έχουμε αρχίσει και δεν αφήνουμε πρόγραμμα. Έτσι. Ό,τι πρόγραμμα ανοίξει, καταθέτουμε πρόταση. Είπαμε για αθλητισμό. Ναι. Και έχουμε την εξέλιξη που είναι απόφαση να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για να φτιαχτεί κλειστό γυμναστήριο στην Καλονή. Ναι, και για τον αθλητισμό, όπως τα προηγούμενα χρόνια κατασκευάσαμε το γήπεδο Λουτρών, έτσι, το ξεχνάμε, μετάπιτα. Από το πρόγραμμα Leader ήταν, μπορώ να πω, το γήπεδο Λουτρών το πιο γρήγορη ένταξη και το πιο γρήγορο έργο που έχει συμβεί ποτέ στο Δήμο Λέσβου και στους πρώην Δήμους. Μέσα σε 3 μήνες εντάξαμε, δημοπρατήσαμε και στους υπόλοιπους 3 ολοκληρώσαμε το έργο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχουμε κάνει το γήπεδο της Μόριας με χρηματοδότηση από τη ΔΟΕ. Αυτές τις μέρες πληροφορήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ολοκληρώσει επιτέλους ο εργολάβος που εκεί είχαν προβλήματα με το γήπεδο Μεσοτόπου. Ήδη έρχεται ο Τάπητας, θα τοποθετηθεί. Ευελπιστώ ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί και το γήπεδο Μεσοτόπου. Και υπάρχει προγραμματισμός σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, η οποία ήδη έχει βάλει στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό της πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ για το γήπεδο Πολυχνήτου. Ολοκληρώνει τη μελέτη, πιστεύω, μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Έχει βάλει με δικό μας αίτημα 2.100.000 για το κλειστό της Καλονής που με ρωτήσατε. Υπάρχει μία αρχιτεκτονική μελέτη. Υπάρχουν κάποιες στατικές μελέτες. Υπήρχαν προηγούμενο Δήμο Καλονής, τις οποίες παίρνουμε τώρα και αναθεωρούμε. Ευελπιστούμε ότι αυτά τα δύο μεγάλα έργα που αφορούν τον αθλητισμό στο νησί μας και αυτά τέλος του 2018 να είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοπρατήσουμε. Και έχουμε και άλλα γήπεδα τα οποία θα τα ζητήσουμε με τεχνικό δελτίο από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους δημοσίων επενδύσεων. Εμείς, ο Δήμος, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τέτοιους πόρους, άρα μέσω της περιφέρειας θα ζητήσουμε και αυτά τα έργα και είναι το γήπεδο Μολύβου, το οποίο θα το δικαιούται εξάλλου Μόλυβος, γιατί δέχτηκε και αυτός μεγάλη πίεση από τις προσφυγικές ροές, Χλωοτάπητα και γήπεδο Στίβου. Έχουμε το γήπεδο Ανεμότιας, έχουμε το γήπεδο Πέτρας, το γήπεδο Μανταμάδου, το γήπεδο Κάτω Τρίτους, που και αυτό έχει το νεκροταφείο των μεταναστών εκεί, και έχουμε και το γήπεδο Παμφύλων, το οποίο ανήκει, είναι στο νοσοκομείο και τώρα έχουμε κάνει τις ενέργειες να μας το παραχωρήσει για 20 χρόνια στο Δήμο Λέσβου για να κάνουμε και αυτό το γήπεδο χόρτο. Άρα λοιπόν έτσι ολοκληρώνουμε και τις παρεμβάσεις που αφορούν τον αθλητισμό. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά αυτά που κάναμε, αν δούμε το παρελθόν, ότι για πολλά χρόνια υπήρχε 1-2 γήπεδα στο νησί με χόρτο. Τα παιδιά παίζαν σε ξερά γήπεδα. Άρα η πρώτη μας αυτή μεγάλη παρέμβαση, θεωρώ για όλα αυτά ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμεινο, μέχρι και το πρώτο εξάμεινο του 19. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι σημαντικές αναμφίβολα για τον αθλητισμό που πράγματι είχε μείνει πίσω σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων υπέρ του. Παρόλα αυτά ακούμε πάλι πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου και ίσως ακούμε λιγότερο για το Στίβο. Τι σκέφτεστε για αυτό το κομμάτι? Σωστή ερώτηση. Πρέπει να σας πω που δεν σας το είπα πριν. Σας ανέφερε το γήπεδο Μολύβου που θα γίνει Στίβος. Εκεί υπάρχει και ομάδα με ψηρά ετών που ασχολείται με το Στίβο. Το γήπεδο Πολυχνήτου που και εκεί θα γίνει Στίβος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ήδη ξεκινήσαμε μέσω του νομικού προσώπου και όπου χρειαστεί θα βοηθήσει και ο Δήμος για να φτιαχτεί το Στίβος και στο Νταρλά και στο γήπεδο Μυτιλίνης
αλλά και στο Κώστα Σκεντέρη στην Καλονή, που υπάρχει πρόβλημα, έχουν σχεδόν καταστραφεί ο στίβος. Θα γίνουν οπωσδήποτε παρεμβάσεις εκεί, σε ό,τι αφορά το στίβο. Να μην ξεχνάμε βέβαια και το γήπεδο τένις που φτιάξαμε, έτσι, στη Νεάπολη, που εκεί θα φιλοξενούν επίσημους αγώνες, έτσι. Τα φτιάξαμε το Σεπτέμβριο του 2017. Και βεβαίως που ξέχασα να σας αναφέρω και το γήπεδο της Σκάλας Καλονής, γιατί εκεί στην περιοχή της Καλονής, πέρα του Κώστα και του γήπεδου της Καλονής, είναι μόνο η Αγία Παρασκευή, θα είναι και το πλέον όριμο έργο της Σκάλας Καλονής, η μελέτη, είναι οριμότητα, την είχαμε καταθέσει στο προηγούμενο Μπαλτατζή το 2015, αλλά δεν επιλέχθηκε. Άρα λοιπόν έτσι και με το στίβο δεν βλέπουμε μόνο το ποδόσφαιρο, σίγουρα και το στίβο, και όπως σας ανέφερα, και έτσι θα κλείσουμε αυτή την αθλητική παρέμβαση που θα υλοποιήσουμε μέχρι το 19 στο νησί μας. Και θα είναι χαρά μας να δούμε τους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης να συνεργάζονται πιο στενά στο εγγύς μέλλον, με αφορμή το ότι το κλειστό γυμναστήριο στην Καλονή και το γήπεδο Πολυχνήτου, ναι, προχωράει με την σύμπραξή σας. Αλήθεια, ποιο είναι το επίπεδο της συνεργασίας σας με την περιφέρεια, πόσο το σχολιάζατε εσείς? Ακούστε, ο ρόλος ο δικός μας, αλλιώς να σας το πω, ο Δήμαρχος ο Σπύρος ο Γαλινός δημιούργησε μία παράταξη ανομοιογενή, αλλά πολύ διεκδικητική. Και ο ίδιος είναι διεκδικητικός και μας οθεί και όλους εμάς να διεκδικούμε σε όλα τα επίπεδα. Έχετε ακούσει για συνεργασία περιφέρειας και πρώην Δήμων ή νομαρχίας και πρώην Δήμων? Εγώ έχω ακούσει πολλά χρόνια συνεργασία. Τώρα το υλοποιούμε. Διεκδικώντας ο Δήμος Λέσβου από την περιφέρεια, διεκδικώντας από την όποια κυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε και γι' αυτό, για την υπάρχουσα κυβέρνηση, για το τη χρηματοδότηση στο Δήμο. Και θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Λέσβου είναι διεκδικητικός. Για να πετύχουμε αυτό με το γήπεδο Πολυχνήτου που ξεκίνησε η συνεργασία μας, για το κλειστό γυμναστήριο Καλονής που ξεκίνησε η συνεργασία μας, δεν έγινε τυχαία. Δεν ήρθε ποτέ η περιφέρεια να μας πει «Ελάτε, σας δίνω λεφτά, κάντε». Εμείς διεκδικήσαμε και πήραμε. Αυτό είναι και παράπονο? Όχι, δεν είναι παράπονο. Θέλω να σας πω ότι η περιφέρεια χρηματοδοτείται από πόρους δημοσίων επενδύσεων για να παίξει το δικό της παιχνίδι στο νησί, σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μπορεί. Δεν ξέρω. Εμείς διεκδικούμε. Δηλαδή αυτό είναι η καρπή, είναι τα χρήματα για τον πολίτη της Λέσβου που διεκδικεί και παίρνει ο Δήμος, απαιτεί και παίρνει, όχι μόνο από την περιφέρεια. Τώρα, η συνεργασία μας με την περιφέρεια έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, θεωρώ ότι ο Δήμαρχος έχει κανένα πρόβλημα με κανένα περιφερειάρχη, με καμία κυρία Καλογύρου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με τα τοπικά κυβερνητικά στελέχη, με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, πάλι η συνεργασία σας. Ναι. Ποια είναι, πώς είναι? Είπαμε στην αρχή ότι το νησί μας τα τελευταία 2-3 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το προσφυγικό, περνάει δύσκολα, πρωτόγνωρα πράγματα. Αυτό όμως είχε και μία θετική πλευρά. Αποκτήσαμε ένα μπραντ παντού, σε όλο τον κόσμο. Αρνητικό μπραντ για το νησί μας. Αρνητικό για τον τουρισμό, αρνητικό σε όλα τα επίπεδα. Σιγά σιγά το φτιάχνουμε. Με την κύρια συμμετοχή του Δήμου, μπορώ να πω, αλλά και άλλων φορέων. Προσπαθούμε να γυρίσουμε θετικά αυτό το μπραντ που έχει δημιουργηθεί. Η κυβέρνηση λοιπόν, νομίζω ότι επειδή ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ, προσπαθεί όντως, και το διαπιστώνουμε σε κάθε επίσκεψη που κάνουμε στην Αθήνα, σε κάθε επικοινωνία που έχουμε, και ειδικά ο Δήμαρχος βέβαια, με υπουργούς, υφυπουργούς σε όλα τα επίπεδα, να βοηθήσει το νησί μας. Αυτό το διαπιστώνουμε. Άρα η συνεργασία μας εκ των πραγμάτων είναι καλή. Βέβαια μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι εξαγγελίες έχουμε. Στην πράξη
λίγο υστερούμε. Ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει και πράξη. Όλα αυτά που έχουμε πει από το κολυμβητήριο, δηλαδή υπάρχει μια διάθεση από την κυβέρνηση να δώσει χρήματα στο Δήμο Λέσβου. Το διαπιστώνουμε κάθε φορά. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και με οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο με αυτή, και με οποιοδήποτε. Και αυτός είναι ο ρόλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να διεκδικεί και να παίρνει χρήματα για το καλό των πολιτών της Λέσβου. Μιλάμε το τελευταίο διάστημα πολύ για έργα, για προγραμματισμούς έργων, για διεπρούμε παρατήσεις, για προγράμματα. Θεωρώ ότι είναι καλό αυτό. Είναι και μια δική σας βέβαια έτσι, ας πούμε, στόχευση το να ξεφύγετε και να αφήσετε λίγο πίσω σας το προσφυγικό. Σίγουρα ναι. Εμείς δεν σταματήσαμε καθόλου όμως να διεκδικούμε και να παράγουμε έργο παρόλη την περίπτωση αυτή τη μεγάλη του προσφυγικού. Ασχοληθήκαμε με το προσφυγικό ως μη οφείλαμε. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα ο Δήμος για το προσφυγικό. Ούτε η περιφέρεια είχε αρμοδιότητα και το τήρησε. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι όψιμα βρέθηκαν πάρα πολλοί οι οποίοι κρίνουν το Γαλινό, κρίνουν τη Δημοτική Αρχή για το πώς συμπεριφέρθηκε στο προσφυγικό. Ποιος άλλος ασχολήθηκε με το προσφυγικό? Κανένας. Πρέπει να θυμηθούμε το Σεπτέμβριο του 2015 που δεν είχαμε κυβέρνηση, υπήρξε η κυβέρνηση είχαμε. Δεν υπήρχαν ΜΚΟ, δεν υπήρχε κανείς. Όλοι έφυγαν στην άκρια. Μόνο ο Γαλινός βγήκε μπροστά όμως. Και όψιμα έρχονται κάποιοι και κατακρίνουν για τις ενέργειες αυτές του Γαλινού. Οι οποίες αποδείχτηκαν στην πορεία σωστές. Φανταστείτε να μην ήταν ο Δήμος το 2015, το 2016 και μέχρι σήμερα ακόμα μπορώ να πω, τι θα γινόταν στο νησί. Και με ποιο δικαίωμα αυτοί έρχονται τώρα, οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση τώρα. Έχουν βλέψεις ασχοληθούν στο μέλλον ή ασχολήθηκαν στο παρελθόν. Και κατακρίνουν μια δημοτική αρχή και ένα δήμαρχο, ο οποίος έδωσε αίμα, έχει αίμα για αυτή την υπόθεση. Και οικονομικά και σαν άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, εμείς απεμπλακήκαμε από αυτή την ιστορία, βοηθάμε ακόμα για το προσφυγικό, είμαστε παρόντες σε ό,τι μας ζητηθεί και πρέπει να το ξεπεράσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Το προσφυγικό θα συνεχίσει πολλά χρόνια ακόμα. Και επιτέλους να λάβουν και τις ευθύνες τους και το κράτος. Το οποίο ακόμα βλέπε Μουζάλα, ο οποίος κάνει κρυφές επισκέψεις στο νησί, δεν ενημερώνει το Δήμο, ας αλλάξει την ευθύνη του. Ας λύσει τα θέματα του προσφυγικού. Ο Δήμος πρόσφερε, μοναδικός φορέας, κανένας άλλος πρόσφερε και προσφέρει ακόμα. Αλλά ας αναλάβουν και αυτή την ευθύνη τους. Εμείς προχωράμε, θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο μεγαλύτερο εφικτό βαθμό και είμαστε έτοιμοι το 19 για τις επόμενες εκλογές. Σας απασχολούν από τώρα οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Έχετε άποψη για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, για τη διάσπαση του Δήμου, για την απλή αναλογική, όλα αυτά τα έχετε δει εσείς καθόλου προσωπικά και θα είστε και υποψηφίες? Ας αρχίσω το τελευταίο. Θεωρώ ότι έχω να προσφέρω ακόμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα πολλά χρόνια, όπως ακούμε διάφορους να λένε ότι ασχολούμαι 20-30-50 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έρχεσαι, να προσφέρεις και να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις. Και αυτό το διάστημα δεν πρέπει να είναι πολύ. Θεωρώ ότι εγώ έχω να προσφέρω κάποια πράγματα ακόμα, τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια, όσα είναι αυτά που θα στην επόμενη θητεία. Πραγματικά αλλάζει το τοπίο τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι θα ήταν ότι είναι νωρίς ακόμα για αυτή την απλή αναλογική και τα λοιπά που θα εφαρμοστούν, θα ψηφιστεί το Μάρτιο από ό,τι ξέρω το νομοσχέδιο. Δεν είναι κακό, αλλά απευθύνεται
σε μια τοπική αυτοδιοίκηση που έχει μια νοοτροπία ακόμα των κατόπιν ενεργειών μου, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Θα πρέπει να ασχοληθούν νέοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται, ικανοί άνθρωποι που δεν ασχολούνται, γιατί υπήρχε πάντα αυτό το κατόπιν ενεργειών μου και υπάρχει ακόμα. Άρα θεωρώ ότι είναι ανώριμη ακόμα η κοινωνία να δεχτεί τέτοιες μεγάλες τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μπορούσε ίσως λίγο αργότερα να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά θα γίνει νόμος του κράτους από ό,τι εξαγγέλλεται. Και εμείς που ασχολούμαστε και όσοι ασχοληθούν θα πρέπει να αναρμονιστούμε σε αυτό. Ναι, θα συμμετέχω στις επόμενες εκλογές. Και με τη Δημοτική Αρχή του Σπύρου του Γαλινού, οφείλω να πω. Γιατί εμάς μας πιάνει και εμένα προσωπικά δηλαδή, είναι και, και το συνέστημα μπαίνει στη μέση, γιατί ο Γαλινός είναι ένας άνθρωπος τολμηρός, διεκδικητικός, έντιμος και πιστεύω ότι θα πρέπει να του δοθεί ευκαιρία άλλη μια τετραετία ή πενταετία να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Και πιστεύω ότι μαζί με εμάς θα το καταφέρει. Θα είστε λοιπόν υποψήφιες σε έναν, δύο ή τρεις δήμους ή παραπάνω? Είναι δύσκολο να διοικηθεί αυτός ο μεγάλος δήμος. Και θα πω ευθαρσώς στην άποψή μου. Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει, ομόφωνα ψήφισε, αν δεν κάνω λάθος, να γίνουν πέντε δήμοι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνουν πέντε δήμοι. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή και την καταθέτω. Αλλά δεν μπορεί να είναι και ένας. Είναι μεγάλος ο Δήμος. Είναι δύσκολο να ικανοποιήσεις όλα τα χωριά του Δήμου, όλες τις γεωγραφικές ενότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν αντέχουν και οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν τόσο μεγάλο έργο. Δεν γίνεται. Είχαμε πει στην αρχή της θητείας μας να κάνουμε κάθε χρόνο ένα έργο σε κάθε χωριό. Να κάνουμε δηλαδή 73 έργα κάθε χρόνο. Άρα στο τέλος θητείας μας να έχουμε 4 έργα στο κάθε χωριό. Δεν ήταν εφικτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ανέφικτο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να σπάσουν οι δήμοι, αλλά όχι 5. 2 ή 3 το πολύ. Γιατί θα χαθεί μέχρι που να στηθούν αυτοί οι δήμοι από την αρχή, θα χαθούν πολύτιμα χρόνια ακόμα για παραγωγή έργο στον κάθε Δήμο, μέχρι να στηθούν, να οργανωθούν, να υπάρξουν ανάλογοι πόροι σε αυτούς τους Δήμους. Πρέπει να ξέρουμε ότι, ας πω ένα παράδειγμα με τη ΔΕΙΑ, ας πούμε. Εάν γίνει τρεις Δήμοι, θα πρέπει να ξέρει ο πολίτης ότι θα επιβαρυνθεί από εκεί. Αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια είναι πολύ χαμηλά στα χωριά. Αν είναι χώρια Δήμος όμως, θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή, τα χρήματα που θα εισπράττει, τα χρήματα που ξοδεύει πρέπει να εισπράττει τα ανάλογα. Τώρα έρχεται μία περιοχή και συμπληρώνει την άλλη. Και αυτό το κάνουμε για να μην αυξήσουμε τα νερά στους Δήμους. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα έχουν διαχειριστική επάρκεια οι πέντε Δήμοι? Για να μπορούν να πάρουν έργα, είπαμε στην αρχή ότι η χρηματοδότηση είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Δεν έχουν δυνατότητα οικονομική οι Δήμοι, ούτε το κράτος να χρηματοδοτήσει τους Δήμους για να παράξουν ανάπτυξη. Άρα ευρωπαϊκά προγράμματα θα έχουν διαχειριστική επάρκεια να μπουν σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα? Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να γίνουν πράξεις. Άρα λοιπόν η δική μου η άποψη είναι ότι πρέπει να σπάσει ο Δήμος Λέσβου και το πολύ τρεις δήμοι. Κύριε Κατσάρε, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χαρά μας. Ευχόμαστε καλό, να είναι καλό το νέο έτος και για εσάς, αλλά κυρίως για τους δημότες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε εσάς και σε όλους τους πολίτες της Λέσβου και αισιοδοξία για το μέλλον.